Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στη σημερινή μας εκπομπή και όπως έχουμε συνήθεια θα προσπαθήσουμε συν Θεώ να μελετήσουμε το κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος το οποίο θα αναγνωστεί αύριο στην Θεία Λειτουργία, αύριο Κυριακή της Θηρινής όπως λέγεται, που είναι τελευταία ημέρα και τελευταία Κυριακή πρώτη εισόδου μας εις την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Λέγει λοιπόν το κείμενο αυτό, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι από το κεφάλαιο 6 και είναι η στίχη 14 έως 21. Λέγει λοιπόν το κείμενο που θα ακούσουμε αύριο. Είπεν ο Κύριος, στίχος 14. «Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημών και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος». Εάν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Στίχος 15. «Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Εάν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα. Στίχος 16. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές σκυθροποί. Αφανίζουν σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπινες νηστεύοντες, αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Όταν νηστεύετε, να μη γίνεστε σκυθροποί όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν τα πρόσωπά τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν λάβει ήδη την ανταμοιβή τους, δεν πρόκειται δηλαδή να ανταμοιφθούν, απέχουν από τον μισθόν τους. Στίχος 17. «Σι δεν νηστεύων, άλυψέ σου τον κεφαλή και το πρόσωπο σου νύψε. Εσύ λέγει αντίθετα από αυτούς, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου, την κεφαλή σου και νύψε το πρόσωπό σου». Στίχος 18. «Όπως μη φανείς τις ανθρώπις νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσει εν το φανερό». Για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις, και ο πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Στίχος 19. «Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν». Στίχος 20. «Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ου διορίσουσι ουδέ κλέπτουσιν. Αντίθετα να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας». Αυτό είναι με λίγα λόγια, απλά το κείμενο και η μετάφραση του κειμένου που θα ακούσουμε αύριο στην Θεό στην Θεία Λειτουργία Κυριακή της Θηρινής. Ας προσπαθήσουμε να δούμε λίγο βαθύτερα αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, «Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος». Εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, θα συγχωρήσει και ο Θεός, ο ουράνιος Πατέρας, τα δικά σας παραπτώματα.
Εδώ ο Χριστός χρησιμοποιεί το ρήμα αφήιμη και όχι το συγχωρώ, γιατί θέλει να μας δείξει ότι δεν είναι απλώς συγχώρησης που επιβάλλεται να δοθεί εις τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι απλώς να πω ότι εντάξει, με έκαμες κάτι κακό, με έβλαψες, με επίκρανες, με ελείπησες, με αδίκησες, σε συγχωρώ. Έτσι όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα. Και μάλιστα που λέμε και εμείς σήμερα, εντάξει, το ξέχασα και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό, αλλά σημαίνει το αφήιμη, τα παραπτώματα, σημαίνει κάτι περισσότερο, ότι τελείως από την καρδιά μου διώχνω κάθε ίχνος, ενθυμίσεως του παραπτώματος. Το αφήνω να φύγει από μέσα μου. Όπως έχουμε σε ένα κλουβί ένα πουλί κλεισμένο και όταν ανοίξουμε την πόρτα του κλουβιού πετάγεται και φεύγει το πουλί εκείνο και χάνεται πλέον μέσα στον αέρα, έτσι πρέπει να κάνουμε και με την ψυχή μας. Να μην κρατάμε τίποτα παγιδευμένο μέσα μας. Να μην εγκλωβίζουμε μέσα στην ψυχή μας καμιά κακία, καμιά μνησικακία, καμιά ενθύμηση του κακού το οποίο μας έγινε, αλλά να ανοίγουμε την καρδιά μας και να το αφήνουμε να φεύγει μακριά. Να μην ξανάρχεται πίσω, να μην το ξαναθυμούμε, ξαναθυμούμαστε. Αλλά και όχι μόνο τόσο, ο Χριστός μας είπε αλλού να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και το ρήμα συγχωρώ σημαίνει χωράει μέσα μου, χωράει μαζί με μένα και αυτός ο οποίος με ελείπησε, με έθλιψε. Δηλαδή βάζω μέσα στην ψυχή μου και αυτόν ακόμα ο οποίος κατά τη δική μου άποψη με έχει στενοχωρέσει. Αλλά και αγαπώ αυτόν ο οποίος με έκαμε ένα κακό. Όχι απλώς το αφήνω, το ξεχνώ. Όχι απλώς το ξεχνώ, όχι απλώς το συγχωρώ, αλλά αγαπώ τον εχθρό μου. Και αγαπώ τον εχθρό μου, όχι έτσι λέμε εντάξει τον αγαπώ, αλλά με την αγάπη που ο Χριστός αγάπησε εμάς, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη προς τον εχθρό μας. Σε τέτοιο σημείο, ώστε να μην το αισθανόμαστε καν ότι είναι εχθρός μας. Έτσι μας αγάπησε ο Χριστός. Έτσι θα γίνομαι όμοι με τον Χριστό, τον Δημιουργό μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να συγχωρούμε και να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Γιατί αυτός ο οποίος δεν αγαπά τους εχθρούς του, δεν μπορεί να είναι όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Δεν μπορεί να είναι όμοιος με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, ο οποίος εμάς, όντας εχθρούς και νεκρούς της παραπτώμασης, μας αγάπησε εις τέλος. Εις τέλος αγάπησε εμάς, απέραντα, θεοπρεπώς, με άβυσσον, ανεξιχνίαστον άβυσσον αγάπης. Έτσι πρέπει να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Έτσι πρέπει να διακείμεθα προς τον αδελφό μας, εάν θέλουμε να είμαστε όμοιοι με τον Θεό. Και αρχίζομαι από το σκαλοπάτι της άφεσης. Προσπαθώ να συγχωρήσω. Προσπαθώ να το αφήσω να φύγει από μέσα μου. Προσπαθώ να μην το θυμάμαι. Να μην το φέρνω και να το ξαναφέρνω μες στη μνήμη μου. Προσπαθώ να το ξεχάσω, το γεγονός εκείνο που με τραυμάτισε και με έθλιψε. Προσπαθώ με λογισμούς καλούς, ώστε να δικαιολογήσω τον αδελφόν. Προσπαθώ με λογισμούς αυτομεμψίας, ώστε να ενθυμηθώ κι εγώ πόσα κακά παρόμοια έχω κάνει και μεγαλύτερα ίσως, πόσο έχω πικράνει τον Θεό Πατέρα μου και πώς κάθε μέρα και κάθε νύχτα ζητώ από τον Θεό άφεση των δικών μου παραπτωμάτων, των δικών μου αμαρτημάτων.
πώς εγώ θα ζητήσω άφεση των αμαρτιών μου εάν δεν συγχωρώ τον αδελφό μου? Πώς θα ζητήσω από τον Θεό, Θεέ μου σε παρακαλώ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, όπως το λέμε κάθε μέρα στον Πάτερ ημών? Αλλά εγώ όμως δεν δέχομαι να συγχωρέσω τον αδελφό μου. Βλέπετε ότι είναι σημαντικό γεγονός η άφεση του αδελφού, διότι μόνο έτσι ο άνθρωπος δικαιούται να ζητήσει την άφεση των αμαρτιών του από τον Θεό Πατέρα του, και μόνο έτσι μοιάζει με τον ουράνιο Πατέρα. Ο Κύριος μας είπε στο Ευαγγέλιο να, στο Πάτερ ημών, στην προσευχή την Κυριακή, να ζητούμε από τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μάλιστα το λέγει λίγο στίχος πιο πάνω από το κείμενο που θα ακούσουμε. Ο στίχος αυτός είναι 14, ο άλλος στίχος είναι 12. Δύο στίχους προηγουμένως λέγει άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Άρα είναι σημαντικό το να ζητούμε από τον Θεό άφεση των αμαρτιών μας, αφού προηγουμένως και εμείς πράξουμε το ίδιο. Αφήσουμε εις τους αδελφούς μας τα δικά τους τα αμαρτήματα. Λέγει ένα ωραίο περιστατικό στο γεροντικό, όπου κάποιος ασκητής, κάποιος μοναχός, επληγώθηκε από κάποιον άλλον αδελφό και δεν μπορούσε να τον συγχωρήσει. Δεν ήθελε, δεν συγκατένευε, ας πούμε, να αγωνιστεί να συγχωρέσει τον αδελφό του. Του εξηγούσε ο αβάς εκείνος ότι πρέπει να συγχωρέσει τον άλλο, αλλά αυτός δεν άκουσε, δεν ήθελε να πιστεί. Τότε του λέγει ο άλλος, εντάξει αδελφέ, αφού έτσι αισθάνεσαι, έλα να προσευχηθούμε και να πας στο καλό. Σηκώστηκαν εις προσευχή, ύψωσαν τα χέρια τους στον ουρανό και άρχισαν να λένε την Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών. Όταν έφτασε ο ασκητής εις το στίχον άφεση μην τα οφειλήματα ημών, άλλαξε το στίχο και έλεγε «Και μη αφήσεις ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς ουκ αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Του λέγει ο άλλος ο αδερφός, «Λάθος πάντερ έκανες, δεν είναι έτσι που λέγει το Ευαγγέλιο». Λέει, «Καλά να το ξαναπούμε». Αρχίζουν από την αρχή, επαναλαμβάνει ο ασκητής, «Και μη αφήσεις ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς ουκ αφίεμε τις οφειλέτες ημών». Του λέγει, «Πάτερ, πάλι λάθος έκαμες». Του λέγει, «Αδερφέ, εγώ δεν έκανα λάθος, αλλά εσύ που δεν συγχωράς τον αδερφό σου, μόνον έτσι μπορείς να προσεύχεσαι. Αφού δεν συγχωράς εσύ τον αδερφό σου, πώς μπορείς να ζητάς από τον Θεό συγχώρηση των αμαρτιών σου?» Κατάλαβε εκείνος λοιπόν ο αδελφός το λάθος του, ότι μη συγχωρώντας τον αδελφό του, ούτε και το Πάτερ ημών δεν μπορούσε, δεν δικαιούτο να πει το Πάτερ ημών, αφού δεν έπρατε αυτό που ο Χριστός μας δίδαξε. Βέβαια αδελφοί μου, δεν είναι εύκολο πράγμα το να συγχωρήσεις τον άλλον άνθρωπο όταν σε έχει τραυματίσει θανάσιμα, όταν σε έχει πληγώσει μέσα στο κέντρο της ψυχής σου, όταν σε έχει ζημιώσει ανεπανόρθωτα, όταν με το χειρότερον τρόπο σε έχει κατακρεουργήσει κυριολεκτικά. Όμως αυτό που είναι δύσκολο και πράγματι υπεράνθρωπο για μας τους αδυνάτους ανθρώπους, πρέπει να το ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει να συγχωρέσουμε τον αδελφό μας, να τον παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας δώσει τη δύναμη να συγχωρέσουμε και να αγαπήσουμε τον αδελφό μας. Και αυτό θα το καταφέρουμε όταν ταπεινωνόμαστε, όταν πιάνουμε τον εαυτό μας αυστηρά, τον πιάνουμε από τον λαιμό και τον βάζουμε στο εδόλιο του κατηγορουμένου και του λέμε ότι εσύ, του εαυτού μας δηλαδή λέμε, εσύ εαυτέ μου, πόσες φορές επίκρανες τον Θεό, πόσες φορές τραυμάτισες την αγάπη του Θεού, πόσες άλλες φορές άλλους ανθρώπους αδίκησες και έθλιψες και ελείπησες και τους έκαμες κακά.
και ζητάς από όλους αυτούς συγχώρεση. Και τώρα εσύ τον αδελφό σου δεν τον συγχωράς? Αν εσύ δεν συγχωράς τον εαυτό σου, τον αδελφό σου, πώς ζητάς από τον Θεό συγχώρεση? Και αν ακόμα πούμε ότι με εγώ δεν έκαμα το ίδιο κακό σε άλλο. Εντάξει, το ίδιο κακό μπορεί να μην το έκαμες. Έκαμες άλλα κακά όμως. Έκαμες χίλια άλλα κακά. Διαφορετικά μεν, αλλά κακά. Και εσύ μπορεί να μην δικαιολογήσει, γιατί ο αδελφός μπορεί να μην ξέρει. Μπορεί να βρέθηκε σε αδυναμία, αλλά εσύ που υποτίθεται ότι είσαι και άνθρωπος του Θεού και διαβάζεις το Ευαγγέλιο και προσεύχεσαι, δεν έχεις δικαιολογίες να συμπεριφέρεσαι τόσο άσχημα και τόσο άδικα. Και όμως ζητούμε από τον Θεό δικαιοσύνη και άφεση των αμαρτιών μας. Με λογισμού λοιπόν αυτομεμψίας, με λογισμού ταπεινώσεως, χτυπούμε τη μνησικακία η οποία δεν μας αφήνει να συγχωρέσουμε τους αδελφούς μας. Και μετά το επόμενο βήμα τι είναι? Να αρχίσουμε να προσευχόμαστε για τον αδελφό, έστω και αν η ψυχή μας αντιδρά τα μέγιστα. Να λέμε: Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσε τον αδελφό μου. Όχι να τον συγχωρέσεις, δεν έκαμε και τίποτα αξιόλογο για να τον συγχωρέσεις. Δεν έφταιξε ο αδελφός, εγώ έφταιξα. Όχι μόνο να τον συγχωρέσεις, αλλά και να τον ευλογήσεις, να τον αγιάσεις, να τον δοξάσεις, να του δώσεις όλα τα καλά και τα επίγεια και τα ουράνια, και με τις ευχές του να ευλογήσεις και να συγχωρέσεις και εμένα. Αυτή η προσευχή είναι όπως το νερό που πέφτει στη φωτιά και τη σβήνει. Η φωτιά της μνησικακίας, της κακίας που θυμόμαστε τα κακά και δεν τα συγχωρούμε, σβήνει με την προσευχή υπέρ του άλλου ανθρώπου. Να προσευχόμαστε υπέρ των άλλων αδελφών μας, υπέρ των εχθρών μας. Να προσεύχεσαι με πόνον δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι σαν να στάζει το αίμα από την καρδιά σου, σαν να σφάζεις την καρδιά σου, αλλά αυτό είναι το σωτήριο έργο που ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά της κακίας. Υπάρχουν άνθρωποι, αδελφοί μου, που πραγματικά έγιναν όμοιοι με τον Θεό και συγχωρούν τους αδελφούς τους. Υπάρχουν άνθρωποι που επροσύφχοντο με τα δακρύων υπέρ των φωνευτών των παιδιών τους, του συζύγου τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν γονικλησίες και μετάνοιες και νηστείες καθημερινά για αυτούς που σκότωσαν τα παιδιά τους, για αυτούς που σκότωσαν τον άντρα τους, για αυτούς που σκότωσαν τα αδέρφια τους. Εθυμίστε ο Άγιος Πρωτομάρτυρας Στέφανος, όταν απέθνησκε, τι είπε: Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη. Είχε το νου του και την καρδιά του, τη φλεγωμένη από την αγάπη, την είχε στραμμένη σε αυτούς οι οποίοι τον σκότωναν εκείνη την ώρα. Και δεν ήθελε να αμαρτήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σκεφτείτε τι βάρβαροι, σε ποια βάρβαρη κατάσταση ήταν εκείνοι που τον λιθοβολούσαν, που τον σκότωναν, και όμως ο Στέφανος, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ο μιμητής αυτός του Χριστού μας, εγονάτισε και είπε: Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Και μετά, πριν αφήσει την ψυχή του, τι λέγει η πράξη των Αποστόλων? Θείς τα γόνατα έκραξε φωνή μεγάλη: Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτη. Έπεσε στα γόνατα ο Στέφανος πριν αφήσει την ψυχή του να φύγει και είπε: Κύριε, σε παρακαλώ, μη λογαριάσεις αυτούς αυτή την αμαρτία. Και τούτο λοιπόν εκοιμήθη και με αυτά τα λόγια παρέδωσε την ψυχή του. Αυτός είναι, αδελφοί μου, ο τέλειος χριστιανός. Αυτός είναι. Αυτός ο οποίος προσεύχεται υπέρ αυτών που τον σκοτώνουν, την ώρα που τον σκοτώνουν, όχι ύστερα, που μπορεί τέλος πάντων να το ξεπεράσει, να περάσει ο χρόνος, να μαλακώσει. Εκείνη την ώρα που τον σκοτώνουν, εκείνη την ώρα που αυτοί βρίσκονται μέσα στο παραλήρημα του θυμού και του δαιμονισμού,
του φόνου και όλες αυτές τις κακίες, αν μπορέσουμε να το φέρουμε στο μυαλό μας, σε ποια κατάσταση άγρια βρίσκονταν οι ψυχές των φωνευτών εκείνη την ώρα, ο Στέφανος, ο μιμητής του Χριστού, ο πρωτομάρτης και πρωτοδιάκονος, τόσο νέο παιδί, 20 χρόνων περίπου ήταν, αφού επαρεκάλεσε τον Χριστό να δεχθεί το πνεύμα του, αμέσως είπε: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία ταύτην», και τούτο λοιπόν εκοιμήθη. Δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά ο Στέφανος, αφού ήταν μιμητής του Χριστού, όπως ο Κύριος είπε: «Κύριε, άφες αυτής ουγαρίδα συντυπιούση». Βλέπετε τι είπε ο Χριστός στον ουράνιο πατέρα του: «Κύριε, συγχώρεσέ τους», λέγει, «δεν ξέρουν τι κάνουν». Δεν ξέραν τι κάνουν. Αν δεν ήξεραν τι έκαναν, μπορεί να είχαν και μια δικαιολογία. Αλλά ο καλός Χριστός, ο καλός ποιμήν, ο Πανάγαθος Κύριος μας Ιησούς Χριστός, όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά και τους δικαιολόγησε. Όχι μόνο είπε άφες αυτή την αμαρτία ταύτη, αλλά τους δικαιολόγησε. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Έτσι είναι, αδελφοί μου, το πρότυπό μας, και εκεί πρέπει να φτάσουμε όλοι. Είναι μεγάλος αγώνας. Αυτό το γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι τραυματίστηκαν από τους συνανθρώπους τους, και η ψυχή ζητά εκδίκηση, η ψυχή ζητά δικαιοσύνη, η ψυχή έχει παράπονα, έχει, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα, και όμως έρχεται ο αγωνιστής άνθρωπος και στραγγαλίζει τρόπον δεινά, χωρίς υπερβολή, στραγγαλίζει τα δικαιώματά του, στραγγαλίζει το αίσθημα της δικαιοσύνης, στραγγαλίζει αυτή την ανθρώπινη κίνηση της εκδίκησης, και πνίγει τον παλαιόν άνθρωπο, πνίγει τα πάθη του, νεκρώνει τον εαυτόν του, και ανασταίνεται μέσα του ο Δεσπότης Χριστός. Ανίσταται μέσα του αυτός ο Κύριος, ο οποίος είναι το πρότυπό μας, και έτσι γινόμαστε πραγματικά μιμητές του Χριστού, όταν συγχωρούμε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους και τους αγαπούμε. Σε αυτόν τον αγώνα, είπαμε, προσπαθούμε πρώτα με αγαθούς λογισμούς, αντιρρητικούς λογισμούς, να χτυπήσουμε την καταιγίδα των λογισμών που ζητούν εκδίκηση και ζητούν κακία και ζητούν μνησικακία και ζητούν όλα τα άλλα. Και στη συνέχεια ρίχνουμε τη γέφυρα της προσευχής προς τον αδελφό μας, προσευχόμαστε να τον ευλογήσει ο Θεός και εν τον είναι όνη και εν το μέλλον τη. Προσευχόμαστε του δώσει ο Θεός όλα τα καλά του ουρανού και της γης, και ακόμα βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από εκείνον, κάτω από αυτόν που μας επλήγωσε, και λέμε και με τις ευχές αυτού του αδελφού να μας συγχωρέσει ο Θεός και εμάς. Όποιος το κάνει αυτό, συνέτριψε τον διάβολο, συνέτριψε την κακία του διαβόλου και ελευθέρωσε τον εαυτόν του από τα δεσμά της μνησικακίας, και εγνώρισε πώς γίνεται πραγματικά μιμητής και τέκνων του Θεού, πώς γίνεται όμοιος με τον Θεό Πατέρα. Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας, είναι πολύ μεγάλο αυτό το πνευματικό έργο, αλλά και το αποτέλεσμα είναι αμέτρητο. Φθάνει ο άνθρωπος εις τη μίμηση του Χριστού, εις το καθομοίωση, γίνεται όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Και λέει ο Κύριος στη συνέχεια, στίχος 15, «Εάν δε μη αφήτη της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Λέγει ο Κύριος στη συνέπεια ότι εάν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο Πατέρας ο ουράνιος θα συγχωρήσει τα δικά σας. Γιατί? Διότι μέσα στην καρδιά σας έχετε την κακία και την πικρία και την μνησικακία να σας έχουν εχμαλώτους. Δεν μπορεί, με την έννοια ότι δεν θέλει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός εμείς να μην είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς να Του μοιάζουμε.
Δεν ενώνεται ο Θεός με την ψυχή μας όταν η ψυχή μας δεν είναι όμοια με Αυτόν. Γι' αυτό μας λέγει εδώ ο Κύριος ότι εάν εσείς δεν τους συγχωράτε, κατά συνέπεια ούτε και ο Θεός θα συγχωρήσει τις αμαρτίες σας. Δεν το λέγει για να μας απειλήσει, δεν το λέγει για να μας τιμωρήσει, το λέγει για να μας ξυπνήσει, το λέγει για να μας συνετίσει, να μας πει ότι αυτή είναι η συνέπεια των έργων σας. Ξυπνάτε, μάθετε από τον ουράνιον Πατέρα, ο οποίος συγχωρεί τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου, ο οποίος ζητά την άφεση των αμαρτιών του και αγαπά κάθε άνθρωπο. Ο Θεός, αδελφοί μου, δεν περιμένει να του πούμε συγγνώμη για να μας αγαπήσει. Ο Θεός μας αγαπά, είτε εμείς τον αγαπούμε, είτε δεν τον αγαπούμε. Είτε τον μισούμε, είτε τον βρίζουμε, είτε τον διώκουμε, ο Θεός μας αγαπά, δεν μπορεί να μην μας αγαπά. Δεν έχει πάθει ο Θεός και έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς, με τη χάρη του Θεού βέβαια. Να αγαπούμε τον αδελφό μας, να συγχωρούμε τον αδελφό μας, ανεξάρτητα εάν εκείνος έχει μετανοήσει ή όχι. Μπορεί κάποιος να πει, να συγχωρέσω κάποιον άνθρωπο. Εκείνος ο άνθρωπος, ο εχθρός, ο φωνιάς μου, ο θήτης μου που με έχει θυσιάσει, έχει ζητήσει συγγνώμη. Μα εδώ δεν λέγει έτσι ο Χριστός. Δεν λέγει να συγχωράτε αυτούς που σας ζήτησαν συγγνώμη, αλλά μέσα στην καρδιά σας να μην έχετε τίποτα. Είναι δικό του πρόβλημα αν ζήτησε ή δεν ζήτησε συγγνώμη. Είναι δικό του θέμα εάν μετανόησε ή δεν μετανόησε. Τι σημασία έχει για μας αν μετανόησε ή δεν μετανόησε? Εμείς πρέπει να τον συγχωρέσουμε. Εμείς πρέπει να τον αγαπήσουμε. Εμείς πρέπει να προσευχηθούμε για αυτόν. Εμείς πρέπει να τον περιβάλλουμε με όλη τη θέρμη και τη φλόγα της αγάπης μας. Και ξέρετε κάτι, ότι εδώ είναι ένα μυστήριο. Όσο εμείς είμαστε πικραμένοι και θυμωμένοι με τον άλλο, τότε του μεταδίδουμε και του άλλου αυτή την κατάστασή μας και γίνεται χειρότερη η κατάσταση δαιμονική. Εάν εμείς σβήσουμε τη φωτιά της μνησικακίας και αγαπήσουμε τον αδελφό και προσευχόμεθα για τον αδελφό, τότε νικάει η χάρις και σιγά σιγά κερδίζουμε τη ψυχή εκείνη και μαλακώνει και η ψυχή του άλλου, ώσαν να το καταλαβαίνει, ώσαν να γίνονται συγκοινωνούν τα δοχεία οι ψυχές μας, και αφού εμείς έχουμε αγάπη, διοχετεύουμε αυτή την αγάπη σιγά σιγά και στην άλλη ψυχή, την ψυχή που μας ταλαιπώρησε, και έρχεται η ώρα που μαλακώνει και αναπαύεται και γίνεται και εκείνη καλύτερη. Αλλά για μας σημασία δεν έχει τι κάνει ο άλλος, σημασία έχει εμείς τι γίνεται. Και αν μας ζητήσει συγγνώμη και εκείνος σωθεί και εμείς δεν το συγχωρέσουμε, τι όφελος έχουμε? Ως επίσης, αν εμείς το συγχωρέσουμε και εκείνος δεν θέλει να μετανοήσει, αυτό δεν εμποδίζει τη σωτηρία μας. Θέλει αγώνα, αδελφοί μου. Αυτό είναι δύσκολο με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά να έχουμε θάρρος. Τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Ας κάνουμε το ανθρώπινο, εκείνο που εξαρτάται από μας, να πολεμήσουμε τη μνησικακία με καλούς λογισμούς και με την προσευχή, και ο Πανάγαθος Θεός θα μας βοηθήσει βλέποντας τον κόπο του αγώνα μας και τον κόπο της αγάπης μας.